και με μεγάλη χαρά, γιατί μας ρωτάτε ήδη και στο Facebook και στα κοινωνικά δίκτυα στη σελίδα μας. Θα συζητήσουμε για την εγκυμοσύνη, αλλά με έναν διαφορετικό τρόπο. Για το πώς επικοινωνούμε με το βρέφος, πώς αναπτύσσουμε αυτή τη σχέση μητέρας παιδιού βρέφους, ακόμη και όταν το μωρό, το βρέφος είναι μέσα στην κοιλιά. Καλωσορίζουμε λοιπόν στο στούντιο με μεγάλη χαρά την κυρία Ειρήνη Αβραμίδου, ΜΕΑ, καλώς ήρθατε. Και την κυρία Πασχαλίνα Καμπορίδου, επίσης ΜΕΑ. Να μιλήσουμε και για τον φυσικό τοκετό και γενικότερα έτσι πώς μπορούμε να επικοινωνήσουμε καλύτερα με το μωρό μας, ακόμη και όταν είναι μέσα στην κοιλιά. Καλώς ήρθατε. Καλώς ήρθατε. Ευχαριστούμε για τη φιλοξενία. Είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα για η εγκυμοσύνη, ο τοκετός και ο θυλασμός. Είναι η αρχή του ανθρώπου και είναι σημαντικό να έχει μια καλή έναρξη όλο αυτό για να πάει ακόμα καλύτερα μετά. Να επισημάνουμε λίγο κάτι, ότι πλέον η δική σας ειδικότητα, η ΜΕΑ, έχει μπει για τα καλά σε όλες τις διαδικασίες της εγκυμοσύνης, τα μαθήματα που κάνουμε πριν το τοκετό, για να τοκετό μετά στο σπίτι όταν η μαμά είναι ελεγχώνα. Ευτυχώς, δηλαδή, οι γυναίκες στην Ελλάδα άρχισαν να καταλαβαίνουν πόσο σημαντική είναι μια ΜΕΑ. Παλιά τις έλεγαν μαμές, τώρα έχετε σπουδάσει, είστε επιστήμονες και νέες γυναίκες. Να ξεκινήσουμε λοιπόν λίγο από αυτό. Πώς μπορείτε να βοηθήσετε εσείς μια έγκυο γυναίκα για να αρχίσει να έχει επαφή με το μωρό της? Ναι. Η ΜΕΑ από την αρχή της, από τη σύλληψη κιόλας, είναι κοντά στο ζευγάρι, το βοηθάει να γνωρίσει ενδομήτρια το μωρό τους. Αυτό γίνεται μέσω διαφόρων τρόπων. Αρχικά λοιπόν θα ήταν καλό να δώσουν ένα όνομα. Ακόμα και αν δεν ξέρουν το φίλο του παιδιού, ας δώσουν μερικά πιθανά ονόματα που θα μπορούσαν να καλούν το μωρό τους. Κερασάκι, ζουζουνάκι και τέτοια. Για να αρχίσει η επαφή. Ακόμα και το πραγματικό όνομα. Δηλαδή τα δύο πιθανά. Αν αργότερα μάθουν το φίλο, μπορούν να το ονομάσουν ανάλογα με το φίλο. Και έτσι λοιπόν αυτό το έμβριο αρχίζει. Εσείς, κυρία Βραμίδου, προτρέπετε δηλαδή τους γονείς γι' αυτό? Ναι. Έχουμε πολλά μωράκια που ξέρουμε ήδη τα ονόματά τους. Όταν γεννιούνται, γνωρίζουν περισσότερο, τέλος πάντων, ότι είμαι εγώ, έχω προσωπικότητα, αρχίζω και αναγνωρίζω το όνομά μου καλύτερα. Το όνομα, γιατί η ακοή πρώτα δημιουργείται. Από τις 20 εβδομάδες περίπου, ενδομητρίως, ακούνε τα έμβρια. Τώρα, αυτός είναι ένας τρόπος. Θα μας ακούνε οι παλιές γενιές, οι γιαγιάδες πλέον, και θα λένε, τι μας λένε τώρα αυτές, θα μιλάμε στο έμβριο, θα μιλάμε στο παιδί που είναι μέσα στην κοιλιά. Λοιπόν, είναι τόσο σημαντικό τελικά, ή αυτό λειτουργεί αγχολητικά στην έγκυο μητέρα? Λειτουργεί και αγχολητικά στην έγκυο μητέρα, αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί με το να μιλάμε στο μωρό και με το άγγιγμα της κοιλιάς και το επικοινωνούμε ουσιαστικά, συνδέεσαι με το μωρό. Όταν βάζεις το χέρι σου στη κοιλιά, αυτό ανταποκρίνεται με κινήσεις. Οπότε καταλαβαίνεις ότι σε νιώθει και ότι αυτό που εσύ σκέφτεσαι και αυτό που εσύ του λες, το καταλαβαίνει. Αν σκεφτείς ότι η σπονδυλική μαστίλη λειτουργεί σαν ηχείο και η λεκάνη σαν αντιχείο, οπότε η φωνή της μαμάς πηγαίνει κατευθείαν στο μωρό. Και το βοηθάει στο να παίρνει καλή θέση, να είναι με το κεφάλι προς τα κάτω. Παρόλα αυτά αναγνωρίζει και τη φωνή του μπαμπά. Πιο μακριά βέβαια, πιο μακρινή ακούγεται η φωνή του, αλλά γενικά την αναγνωρίζει. Εδώ βλέπουμε διάφορες συναντήσεις που κάνετε σε μαμάδες. Θα μας πείτε λίγο, γιατί όπως είπαμε, ως επιστήμη πλέον, εσείς που έχετε σπουδάσει, και κυρίως γυναίκες είναι βέβαια, έτσι δεν είναι? Ναι. Υπάρχει κάποιος άνδρας που είναι σύμβουλος μητρότητας? Ναι. Στην Ελλάδα υπάρχουν μευτές, έτσι λέγονται? Υπάρχουν. Είναι λίγοι, μετρημένοι στα δάχτυλα. Ναι. Ίσως των 10 χεριών. Αλλά... Πάντως τώρα, επειδή λόγω της οικονομικής κρίσης, και ο Χάρης θα το έχει συνειδητοποιήσει αυτό, επειδή τα ζευγάρια ψάχνουν πάρα πολλούς διαφορετικούς τρόπους, γιατί η κρίση, εντάξει, έχει χτυπήσει πάρα πολλές οικογένειες και ψάχνουν και εναλλακτικούς τρόπους. Τι έχουν ανάγκη πλέον τα σύγχρονα ζευγάρια όταν έρχονται σε διάφορες συναντήσεις? Τι ζητάνε? Κυρίως έχουν ανάγκη από ενημέρωση. Έχουν ανάγκη να μάθουν τις επιλογές τους για τη γέννα, έχουν ανάγκη να μάθουν τις επιλογές τους για το θυλασμό. Και γενικότερα έχουν ανάγκη επίσης να μπορέσουν να χαλαρώσουν, γιατί η αλήθεια είναι ότι στην εποχή μας ο τοκετός κυρίως αντιμετωπίζεται ως ένα καθαρά ιατρικό γεγονός, ενώ είναι μια φυσιολογική διαδικασία. Και πολλές γυναίκες έρχονται στο χώρο μας και μας εκφράζουν όλες αυτές τις αγωνίες, και μπαμπάδες παράλληλα.
Έτσι λοιπόν είναι σημαντικό να γίνεται μια προγεννητική, να γίνονται προγεννητικές συναντήσεις. Σε αυτές τις συναντήσεις συζητάμε πάρα πολύ για τη γέννα, ποια είναι τα σημάδια που θα καταλάβουμε ότι ξεκινάει η γέννα, πότε είναι κατάλληλη στιγμή να πάμε στην κλινική. Συμπληρώνεται και πλάνο το και το εφαρμόζεται, ναι, αυτό, φυσικά. Κυρία Καμπουρίδου, το πλάνο το και το σήμερα με τις αλλαγές. Γιατί λόγω της κρίσης πολλές ιδιωτικές κλινικές προσπαθούν να είναι ανταγωνιστικές, ανταγωνίσιμες μάλλον, και ό,τι κάνει μία κάνει και άλλη. Συνήθως έτσι λειτουργούν. Πλέον δέχονται το πλάνο το και το. Το δέχονται το πλάνο το και το. Και οι γιατροί πλέον είναι πιο, πιο φιλικά προσκύμενοι. Και οι γιατροί, γιατί δεν θέλω να χάσω και την Αίγιο, την ασθενή. Σε αυτό το πλάνο. Όπως επίσης και στις κλινικές έχουν αρχίσει πάρα πολύ και έχουν το rooming in σε όλους τους τύπους των δωματίων. Και όχι μόνο απαραίτητα. Σημαίνει αυτό. Να κάνεις γιατί πέρασαν αρκετά χρόνια από το ότι κάναμε παιδί. Και να κάνεις αλλάξανε τα πράγματα, οι μόδες, όλα. Να κάνεις συγκατοίκηση με το μωρό σου από την πρώτη στιγμή που γεννιέται. Να κοιμάσαι στο, στο ίδιο δωμάτιο. Στο ίδιο δωμάτιο. Για να μπορείς να φυλάζεις ανά πάσα στιγμή και να μην χρειάζεται να βάλει να πιει άλλο γάλα. Πάντως οφείλω να πω από τη δική μου προσωπική εμπειρία ότι φαντάζομαι θα συμφωνήσεις και εσύ, ναι, από τη δική σου ανάλογη εμπειρία. Η συνεισφορά της ΜΕΑΣ ήταν πολύ σημαντική και στη διάρκεια, βέβαια, της εγκυμοσύνης. Και φυσικά αμέσως μετά τον τοκετό, γιατί μας βοήθησε να ξεδιαλύνουμε την αλήθεια από το μύθο και τα στερεότυπα για τις προκαταλήψεις από την πραγματικότητα που υφίσταται. Και αυτό δεν το κάνει συνήθως ο γιατρός, πρώτον γιατί δεν έχει, δεν έχει τη δυνατότητα με τον γιατρό να μιλήσει πολλή ώρα, λόγω φόρτου εργασίας και υποχρεώσεων κτλ. Κτλ. Που έχει αυτός. Αλλά και νομίζω ότι αυτός είναι και ο ρόλος της ΜΕΑΣ, δεν είναι μόνο να ξεγεννάει το εισαγωγικό. Ναι. Σκέψου ότι ουσιαστικά η ΜΕΑ είναι μια γυναίκα. Έτσι, η έγκυος είναι μια γυναίκα. Εκτός είναι και άντρες που είπαμε. Σπάνιες περιπτώσεις. Μου έκανε εντύπωση, συγγνώμη, που έδινε συμβουλές και σε μένα η ΜΕΑ. Βέβαια, το καλύτερο. Καλύπτεις όλη την οικογένεια. Απλά, ως γυναίκα προς γυναίκα, έχεις μεγαλύτερη, η γυναίκα που έρχεται σε σένα έχει μεγαλύτερη οικειότητα από το να ρωτήσει το γιατρό της, ακόμα και αν κάτι θεωρεί χαζό, ας πούμε. Μπορεί να το ρωτήσει σε εμάς, πολύ πιο εύκολα από ότι θα το ρωτήσει το γιατρό της. Επίσης, μπορεί, ναι, να μας βρει ανά πάσα ώρα και στιγμή και να ξεαγχωθεί, να τη βοηθήσει αυτό. Δηλαδή, στην ουσία, η ΜΕΑ προετοιμάζει τη γυναίκα μέχρι την τελευταία στιγμή που θα γεννήσει. Γιατί ο γιατρός μπορεί να είναι κάπου αλλού. Γιατί... Επίσης, θα περάσει τις περισσότερες ώρες, όλες τις ώρες του τοκετού, από την αρχή μέχρι το τέλος, μέχρι το μωρό να μπει στο στήθος και να θυλάσει. Μέχρι και τα πρώτα 24 ώρα, που είναι δύσκολα. Δηλαδή, αρχικά θα είναι στο σπίτι μαζί της, στη συνέχεια θα είναι μαζί της. Επειδή έχουμε κάνει πολλές φορές αφιερώματα για το φυσιολογικό τοκετό εδώ στην εκπομπή, ο Χάρης, ας πούμε, έλεγε σε έναν γυναικολόγο, θυμάσαι που είχαμε μια τεράστια συζήτηση κάποια στιγμή, ένα πάνελ. Ότι ήμουν τρομοκρατημένος όταν έκλεισε η πόρτα, δεν θα το ξεχάσω ποτέ αυτό που είπε, γιατί έτσι είναι. Και μείναμε μόνο. Εκεί η ΜΕΑ μπορεί να βοηθήσει. Στο πώς θα κινηθεί το μωρό, πώς θα θυλάσει η μαμά. Έτσι δεν είναι. Να πούμε λίγο και για κάποιες άλλες εναλλακτικές μεθόδους στο κετού που τώρα σιγά σιγά τα ανακαλύπτουν και οι Ελληνίδες που εφαρμόζονται χρόνια στο εξωτερικό, με απόλυτη ασφάλεια βέβαια και από όλες τις ειδικότητες που απαιτούνται, τις ιατρικές. Δεν θα το λέγαμε εναλλακτικό. Υπήρχε πάντα αυτό. Απλά σιγά σιγά με την όλη ενημέρωση που υπάρχει και από το ίντερνετ αλλά και από τις ΜΕΕΣ που αρχίζουν σιγά σιγά και δραστηριοποιούνται, κυρίως οι ανεξάρτητες ΜΕΕΣ, υπάρχει για παράδειγμα το κετό στο νερό. Αυτό εφαρμόζεται πλέον παντού, το βλέπουμε δηλαδή και στα κοινωνικά δίκτυα γυναίκες, ναι, που Ελληνίδες και στη Θεσσαλονίκη και Αθήνα που το έχουν εφαρμόσει. Υπάρχουν κλινικές. Πάντως, ναι, και στο σπίτι. Ναι. Στην Ελλάδα, ναι, συμβαίνει τώρα. Ναι. Ναι, ναι. Στη Γερμανία και την Αγγλία, στα δημόσια νοσοκομεία, ξεγεννούσαν από το 1960. Στα δημόσια. Εδώ δεν εφαρμόζονται στα δημόσια. Ξεγεννούσαν από το 1960 στο νερό. Εσύ έτσι γεννήθηκε στο νερό. Ο αδερφός μου γεννήθηκε στο νερό. Η διαφορά είναι ότι στο εξωτερικό η ΜΕΑ έχει άλλο ρόλο. Είναι αυτή που αναλαμβάνει τη φυσιολογική γέννα και για την παθολογία είναι ο γιατρός. Ενώ εδώ στην Ελλάδα εξ αρχής είναι ο γιατρός.
Και αν η γυναίκα. Στη Γερμανία, στα δημόσια νοσοκομεία τότε, την εποχή του αδελφού, μπορεί να έκανε και βελονισμό στην έγκυο για να τη βοηθήσει στο δημόσιο νοσοκομείο. Γιατί όχι, θέλω να σου πω, είναι πολύ πιο μπροστά εκεί. Σήμερα λοιπόν εδώ τι γίνεται. Οι ιδιωτικές κλινικές αναλαμβάνουν το κετό στο νερό, έτσι. Και στην περιφέρεια, σε επαρχία ίσως. Ή μόνο Αθήνα Θεσσαλονίκη. Πιο δύσκολα. Αθήνα Θεσσαλονίκη κυρίως. Άλλες μέθοδοι. Υπάρχει το κετό στο σπίτι, που δεν είναι μέθοδος, είναι απλά το ότι. Αυτό είναι επιλογή. Ακριβώς, δεν είναι καν μέθοδος. Εδώ να φανταστούμε ότι ο δικός σου ρόλος είναι πάρα πολύ ενεργός και αν δεχτεί γυναικολόγο, συνοδεύει. Πολύ σπάνια και σε αυτό το γεγονός. Είναι επιλογή όμως. Είναι επιλογή. Υπάρχουν γυναίκες οι οποίες σταθερά θα επιλέξουν το κετό στο σπίτι για λόγους προσωπικούς, για λόγους του ότι θέλουν να βιώσουν μια γέννα πιο ανθρώπινη. Αν δημιουργηθεί, αν προκληθεί οποιαδήποτε επιπλοκή, επικίνδυνη και απειλητική για την υγεία της εγκύου, ποιος ευθύνεται γι' αυτό μετά όμως? Όλη η ομάδα. Και οι γονείς και οι ΜΕΕΣ που θα αναλάβουν. Γι' αυτό και οι ΜΕΕΣ πρέπει να είναι σωστά καταρτισμένες, να είναι επαγγελματίες υγείας και να είναι στο πλευρό των γονιών από την αρχή για να αναπτύξουν την εμπιστοσύνη μεταξύ τους, να μιλήσουν για τις πιθανές επιπλοκές και έτσι να φτιάξουν ένα πλάνο το οποίο στην περίπτωση που χρειαστεί μια μεταφορά να είναι εξασφαλισμένη όλη εδώ θα πρέπει να είναι κοντά νοσοκομείο καλά. Μπράβο, η βασική προπόθεση είναι να μην είναι πιο μακριά από ένα 20 λεπτό, μισά ώρα από το πιο κοντινό με ευθύνη. Άλλες εφαρμογές που ίσως δεν τις γνωρίζουμε. Άλλες εφαρμογές, ουσιαστικά μέθοδοι ανακούφισης και χαλάρωσης αλλά και τρόπος γέννας είναι το hypnobirthing, το οποίο στην Ελλάδα είναι πάρα πολύ είναι καινούριο. Αυτό είναι αλήθεια και εγώ πρώτη φορά το ακούω. Είμαι επιστοποιημένη εκπαιδεύτρια του hypnobirthing και για πρώτη φορά θα κάνουμε έναν κύκλο. Υπάρχει ελληνική ορολογία. Ακριβής μετάφραση είναι γέννα με ύπνωση. Αλλά εγώ προτιμώ να το λέω σαν γέννα με βαθιά χαλάρωση. Με βαθιά χαλάρωση. Ναι, γιατί ουσιαστικά οι γυναίκες τρομάζουν αυτό με την ύπνωση. Θεωρώ δηλαδή στην ουσία σαν διαλογισμό, σε μια μορφή διαλογισμού την ώρα του το κετού των οδυνών. Είναι μία μέθοδος οραματισμών, καταφάσεων με την αναπνοή και τη χαλάρωση. Η γυναίκα παραμένει χαλαρή, έτσι ώστε όσο πιο χαλαρή παραμένει, δημιουργώντας εικόνες ουσιαστικά στο μυαλό της, δηλαδή μπορεί να. Τα κομμάτια που ακούς μπορεί να και είναι. Και με μουσική, ναι. Βέβαια. Και με λόγια. Η πόνοι όμως του τοκετού, πόσο χαλαρή μπορούν να τη διατηρήσουν. Αισθάνεσαι ότι είσαι πάνω σε ένα κύμα το οποίο σε παρασέρνει. Και όσο πιο πολύ αφήνεσαι σε αυτό το κύμα που σε παρασέρνει, τόσο πιο χαλαρή παραμένεις, οπότε προχωράει και η διαστολή σου. Είναι πιο λίγο γρήγορα. Νοητικό, δηλαδή νοητικά βοηθάς στο σώμα σου. Ακριβώς. Δηλαδή βγαίνεις λίγο από το σώμα σου και επικεντρώνεσαι πολύ στο μυαλό. Πολύ στο μυαλό. Και είναι σημαντικό να πούμε ότι όσο περισσότερος φόβος, φόβος υπάρχει και άγνοια, τόσο μεγαλύτερο, τόσο περισσότερο αισθανόμαστε τον πόνο, τη σύσπαση. Είναι αλήθεια. Έτσι, αυτό συμβαίνει γενικά στον πόνο των ανθρώπινων γενικότερα. Σώμα, έτσι, δεν είναι. Αλλά στο χάιπνο αυτό. Βλέπουμε τις ανασφάλειες, το φόβο. Και τις αρνητικές ιστορίες. Αυτή μέθοδος εφαρμόζονται στην Ελλάδα. Σε κάποιες γυναίκες την έχουν εφαρμόσει. Γιατί έξω φανταζόμαστε. Την προτιμούν δηλαδή από την επισκλήρη ιδίω. Ναι. Αλλά θα πρέπει από την αρχή της εγκυμοσύνης, έτσι, να το δουλέψει όλο αυτό στο μυαλό σου. Από κάποια εβδομάδα και μετά μπορεί η γυναίκα να κάνει ένα κύκλο 4 συνεδριών, όπου μαθαίνεις. Αλλάζει ουσιαστικά τον τρόπο σκέψη σου και για την εγκυμοσύνη. Ναι, και αυτό μπορεί να ακούγεται λίγο περίεργο, αλλά σκεφτείτε γυναίκες που κάνουν πιλάτες, που κάνουν γιόγκα, που έχουν μια άλλη επαφή με τον εαυτό τους και τον κάνουν διαλογισμό. Υπάρχουν άνθρωποι που ασχολούνται και με πνευματικά πράγματα. Και με προσευχή ακόμη. Έτσι, δεν είναι το ίδιο, είναι ένας τρόπος όμως να αφοσιωθείς και να συγκεντρωθείς. Και σε συνδυασμό όλων αυτών και η σύνδεση με το μωράκι, το έμβριο, θα βοηθήσει και σε πιο εύκολο το κετό. Και στην πιο βαθιά χαλάρωση και μετέπειτα να πάει καλά και το θέμα του φυλασμού. Γιατί και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Έχουμε επισημάνσει τώρα και στο Facebook μας στέλνουν οι τηλεθεατρές και έχουν δίκιο. Εμείς έχουμε ασχοληθεί πολύ και με το φυλασμό. Αλλά αναφέρει ο κόσμος, οι μητέρες, ότι όλα αυτά παίζουν ρόλο και στη σχέση της μητέρας με το μωρό μετά. Δηλαδή να μην είναι στα χαμένα, να μην ακούει αυτό να κλείνει πόρτα και τρομάζει ότι τώρα εγώ μένω με το μωρό και τι κάνω. Είναι η γέννα, τόσο πιο ήρεμο είναι το μωρό. Και ο γάμος αργότερα, εγώ μπορώ να πω. Τώρα μην το θεωρήσετε υπερβολή, γιατί όσο πιο ήρεμη είναι η μαμά, τις πρώτες 40 μέρες είναι ήρεμος και ο μπαμπάς και πάει και έρχεται όλο αυτό. Λοιπόν, επειδή πολύ ασχοληθήκαμε με τις μαμάδες, θα πούμε και κάτι για τους πατεράδες. Θυμάμαι την συνεισφορά στην νουθεσία και την συζήτηση με την ΜΕΑ. Δεν ξεχνάω τη φράση της και πραγματικά εμένα τουλάχιστον με βοήθησε πάρα πολύ. Όταν ήρθε στον κόσμο ο γιος μου, ο Νικόλας,
εκείνα τα πρώτα κρίσιμα 24 ώρα που ακόμη δεν ξέρεις τι είσαι, ποιος είσαι, τι θέλεις, τι συμβαίνει, ποιος είναι αυτός ο μικρός εδώ μπροστά σου. Ήρθε και μας έδωσε δύο σημαντικές συμβουλές. Είπε στη γυναίκα μου, εσύ θα αισθανθείς το μητρικό ένστικτο σε λίγα 24 ώρα. Έτσι είναι. Εσύ το πατρικό ένστικτο θα το αισθανθείς σε 15 μέρες. Αλλά μπορεί και να μην το αισθανθείς ποτέ. Μην τρομάξεις. Είναι φυσιολογικό. Είναι φυσιολογικό. Λοιπόν, ναι, αλλά όσο συμμετέχεις, τόσο καλύτερα είναι. Ναι, αλλά θέλω να πω ότι αυτό με βοήθησε ώστε κάποια πράγματα να τα έχω λυμένα, ότι είτε έτσι είτε αλλιώς, είναι και τα δύο φυσιολογικά. Ναι. Ωραία, εντάξει. Και ξέρετε, πολλοί άνθρωποι που μπαίνουν σε αυτές τις διαδικασίες για πρώτη φορά, και πόσο μάλλον μια τόσο σημαντική όσο η έλευση ενός παιδιού, είναι μια συνεχής ψυχολογική μετάπτωση και για φυσικά τη μητέρα και για τον πατέρα. Φυσικά. Που χρήζει προσοχή. Για πείτε εσείς κάποιες συμβουλές για τον πατέρα, γιατί έχει δίκιο ο Χάρης και καλό είναι να απενεχοποιηθούν και οι παπάδες και οι μαμάδες όμως. Γιατί αυτή η σχέση σιγά σιγά χτίζει. Δεν μπορεί ξαφνικά να γίνεις γονιός μέσα σε 24 ώρες. Καταρχήν όλα τα συναισθήματα είναι αληθινά. Βέβαια. Όπως σου βγαίνει, αυτό είναι το πραγματικό. Ναι. Πραγματικά βοηθάει πάρα πολύ αυτές οι συναντήσεις και όλη αυτή η προσπάθεια του να συνδεθεί ακόμα και ο μπαμπάς με το μωράκι από πριν, από τη σύλληψη, στην εγκυμοσύνη αλλά και στον τοκετό, βοηθάει πάρα πολύ τον πατέρα να είναι πιο συμμετοχικός. Ειδικά στη γέννα μπορεί να είναι αυτός που θα είναι ο φύλακας άγγελός της. Αυτός που θα τη βοηθήσει να γεννήσει με τον τρόπο που θέλει και να την υπερασπιστεί. Και να την, υπερασπιστεί παντού με σύμμαχο τη ΜΕΑ δίπλα. Mm-hmm. Έτσι. Ωραία. Το μητρικό ένστικτο το καταλαβαίνω. Η διασύνδεση που υπάρχει μόνιμη και στην εγκυμοσύνη και αργότερα της μητέρας με το βρέφος, με το έμβριο στην αρχή και μετά με το βρέφος. Το πατρικό ένστικτο τι ακριβώς είναι? Το πατρικό ένστικτο... Και πώς προκαλείται? Χτίζεται. Χτίζεται με την επαφή που έχει ο μπαμπάς με τη μαμά και το μωρό όσο είναι στην κοιλιά της μαμάς. Δηλαδή και πάλι με το άγγιγμα, με το να μιλάει, με το να χαϊδεύει, να προσπαθεί να καταλάβει και αυτός πού είναι η θέση του μωρού, πού είναι το κεφάλι, πού είναι τα ποδαράκια. Να συμμετέχει δηλαδή σε όλα. Μετά, κατά τη διάρκεια της γέννας, μπορεί να φροντίζει τη μαμά, να της κάνει μασάζ, όταν, να της λέει καλές κουβέντες. Νερό, το φυλάζει, το βασικό. Ναι, να της φέρνει πράγματα μετά, αφού γεννήσει στο θυλασμό, να είναι αυτός που θα φροντίζει τη μαμά. Η μαμά έχει να ασχοληθεί με το μωρό. Από εκεί και πέρα, ο μπαμπάς μπορεί να φροντίζει αυτή που φροντίζει το μωρό. Και κάπως έτσι σιγά σιγά δημιουργείται η οικογένεια. Ακριβώς. Και το μωρό μπορεί να φροντίσει. Ναι, να αλλάξει. Δηλαδή, τις στιγμές που η μαμά θα θέλει να ξεκουραστεί. Ξεκουραστεί για λίγο ή να κάνει ένα μπάνιο, γιατί με το θυλασμό είναι full time job. Ναι, όντως. Μπορεί να δώσει ένα ωραίο λυτρό στο μωράκι του ή να κάνει βρεφικό μασάζ ή να του αλλάξει μια πάνα. Σωστά, όλα γίνονται. Να, τώρα οι νέοι γονείς, οι σύγχρονοι γονείς έχουν αλλάξει. Τα κάναμε όλα αυτά πάντα. Επίσης, τα γνωρίζουμε. Σε ένα μάρσιπο και να βγουν έξω. Ναι. Ναι. Αυτό είναι το καλύτερο. Ωραία, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή επιτυχία στην προσπάθειά σας και σε όλες τις μέρες, τις νέες μέρες σύγχρονες που τελειώνουν τη σχολή, τότε είναι απαιτητικό. Έχετε δύσκολες σπουδές. Καλή επιτυχία και σε όλο το δρόμο που ανοίγει μπροστά τους. Υπάρχει πεδίο εργασίας. Να μείνετε στην Ελλάδα, να μην φύγετε. Να προσέχετε λοιπόν και τις μαμάδες και τους μπαμπάδες. Σας ευχόμαστε. Ευχαριστώ πολύ.